Κύριε Θεοδωράκη, θέλω να σα ρωτήσω για την, σε αυτή την ενότητα για την θεσμική λειτουργία των κομμάτων και θέλω να επιμείνω σε αυτό. Για μένα έχει δύο άξονε. Το πρώτο είναι τα συλλογικά όργανα και πώ λαμβάνουν οι αποφάσει. Ποιο εγγυάται στο νέο φορέα ότι θα λειτουργούν τα, τα συλλογικά όργανα. Και σα το λέω αυτό γιατί στο ποτάμι όλοι λέγανε ότι είχε πιο αρχηγική λειτουργία. Για όλα αποφάσει ο Σταύρο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο για τα οικονομικά. Έχετε πει ότι ο αρχηγό να εγγυηθεί τα χρέη του κόμματο. Τα χρέη του ποιο θα τα εγγυηθεί, εσεί, αυτό που τα δημιούργησε, τι θα κάνετε με αυτό το θέμα, ε, Βάζετε πολλά θέματα. Ε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι το Ποτάμι είναι, μάλλον, το πιο δημοκρατικό κόμμα που υπήρξε. Σα θυμίζω ότι στα τρία χρόνια λειτουργία του έχει κάνει δύο συνέδρια. Ενώ άλλα κόμματα για να κάνουν ένα συνέδριο παιδεύονται τουλάχιστον μια δεκαετία και πολλέ φορέ μια δεκαπενταετία. Αλλά α μην μιλάμε για το παρελθόν, α μιλήσουμε για το μέλλον. Εγώ παρουσίασα ένα συνολικό σχέδιο για τη λειτουργία του νέου κόμματο. Του νέου κόμματο κίνημα. Το είπα και πριν. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο κόμμα, με ένα καινούριο όνομα και το συνέδριο που θα έρθει την Άνοιξη. Το έχω προσδιορίσει με ποιου τρόπου, αλλά δεν είναι ανάγκη σήμερα να σα κουράσω. Το συνέδριο λοιπόν που θα έρθει την Άνοιξη και που θα υπάρχει εκεί η εκπροσώπηση όλων των πολιτικών τάσεων του χώρου, φιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτε, οι κεντροαριστεροί, οι οικολόγοι, οι κεντρώοι, όλοι αυτοί θα αποφασίσουμε για το πώ θα είναι το κόμμα μα. Πιστεύω σε μια συλλογικότητα, αλλά δεν πιστεύω στην αδυναμία του κόμματο να παράγει αποφάσει. Δεν θα πρέπει δηλαδή οι διαδικασίε να είναι τόσο πλαδαρέ ώστε να μην έχουμε αποφάσει προ όφελο των πολλών. Επίση, πιστεύω στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μπορεί να μην την κατάφερα να την πετύχω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά έχω πει ότι ω αρχηγό θα βάλω τι ηλεκτρονικέ ψηφοφορίε για όλα τα μέλη και τους φίλους του φίλου του κινήματο. Ακόμα και σε συμβουλευτικό ρόλο στι αποφάσει τη κοινωνική ομάδα. Τώρα, το τελευταίο για τα οικονομικά. Έχω πει κάτι. Δεν μπορεί να υπάρχουν χρεοκοπημένα κόμματα και πλούσιοι πολιτικοί. Το ποτάμι είναι ίσως το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει ένα μικρό πλεόνασμα στα μία του. Γιατί δαπανάμε πολύ λιγότερα από αυτά που εισπράττουμε. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε νέα χρέη. Και αν τα δημιουργεί ο αρχηγός πρέπει να τα πληρώνει.